Φίλοι μας, φίλες μας, καλησπέρα σας. Κάνω σινεμά μία ακόμη φορά στο zoungla.gr. Είμαι ο Χρήστος Αρώνης, παρέα εδώ μαζί σας για να σας παρακινώ να κάνετε ταινίες, να δείτε τον κόσμο μέσα από την κάμερα, με τα δικά σας μάτια, να πείτε ιστορίες, να καταγράψετε την πραγματικότητα με κάποιο ντοκιμαντέρ και ολοκληρωμένο να το στείλετε, να το προβάλλουμε. Να έρθετε και εσείς παρέα με εμάς εδώ, να μιλήσουμε για το έργο σας, να πείτε αυτό που σκέφτεστε, να επικοινωνήσουμε με τους υπόλοιπους φίλους μας. Ιδέες, θέματα, συναισθήματα, ό,τι νομίζετε που σας αφορά. Το Κάνω Σινεμά φτιάχτηκε για αυτό το λόγο, για εσάς. Επίσης, το Κάνω Σινεμά έχει δημιουργήσει κάποια σεμινάρια, εργαστήρια, σινεμά για όλους. Που απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες, που δεν τους ενδιαφέρει να γίνουν επαγγελματίες, αλλά που θέλουν με κάποιο τρόπο να πάρουν πληροφορίες ώστε να χειριστούν καλύτερα την τεχνολογία που έχουν στα χέρια τους. Το εργαστήρι Σινεμά για Όλους, λοιπόν, είναι σεμιναριακό 24 ωρών. Γίνεται εδώ στο zoungla.gr για φέτος πιλωτικά. Χωρίς να σημαίνει ότι αν κάποιοι φίλοι μας ενδιαφέρονται και εκτός Αθηνών, θα αγνοηθούν. Αν υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον, μπορούμε να φτιάξουμε ομάδες, να τις στείλουμε εκεί σε εσάς, παρέα σας, να φτιάξετε την ιστορία, την ταινιούλα που θέλετε. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από τη σελίδα μας Κάνω Σινεμά στο κεντρικό site του zoungla.gr. Χριστούγεννα έρχονται, μία ακόμη φορά. Φορτώνεται στην πλάτη μας ένα ακόμη εορταστικό κλίμα. Κάθε φορά χαιρόμαστε, γελάμε, ευχόμαστε. Κάθε τέλος χρονιάς, κάνοντας τον απολογισμό, τα πράγματα δεν θυμάμαι να ήταν ποτέ καλύτερα. Έχουμε φέτος να μας αφήσει μια δύσκολη χρονιά και να έρθει μια καλύτερη. Ελπίζω οι ευχές μας να πιάνουν. Να περνάμε καλά, εν πάση περιπτώσει. Καταγράψτε με την κάμερά σας τις προσωπικές στιγμές, πράγματα που συμβαίνουν, που κινούν το ενδιαφέρον σας. Καταγγείλετε ό,τι νομίζετε, είμαστε εδώ εμείς παρέα με εσάς να το προβάλλουμε, να το επικοινωνήσουμε με τους υπόλοιπους φίλους μας. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι έχει ήδη συσταθεί η Κριτική Επιτροπή, διότι οι ταινίες που θα είναι μέχρι περίπου 15 λεπτά που θα έρχονται θα συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό, τις οποίες ταινίες θα κρίνει μια Κριτική Επιτροπή. Έχει συσταθεί ήδη εδώ και 2 εβδομάδες, ξεκίνησε τις εργασίες της. Είναι ο Μάξο Τριανταφυλόπουλος, ο γνωστός δημοσιογράφος του Ζούγκλα. Είναι ο Δημήτρης Ολέκας, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης και ραδιοφωνικός παραγωγός της ΕΡΤ για πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα και πάλι είναι στο ραδιόφωνο μέσα από το δεύτερο πρόγραμμα της καταργημένης σε εισαγωγικά ΕΡΤ. Είναι η Ηλία η Μπίσνερ, μια Δανέζα συνάδελφος, σκηνοθέτης και παραγωγός, η οποία πρόσφατα έχει βραβευθεί με ένα σημαντικό βραβείο για τη δουλειά της στην Ευρώπη. Μένει στη Δανία, αλλά συνεργάζεται και με Έλληνες. Είναι η Μπέτη Βιθινάρου, η γνωστή χορεύτρια, χορογράφος, παλαιότερα κορυφαία μπαλαρίνα του Ντανιέλ Ομέλ, όσοι θυμάστε, στο κρατικό θέατρο της Βορειοελλάδας, και ο γνωστός σκηνοθέτης και αγαπητός φίλος, ο Κώστας Οφέρης. Σκηνοθέτης, τι άλλο να πω, είναι τόσο μεγάλο το έργο του, που δεν μου έρχεται όμορφα να απομονώσω κάτι από όλο αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί μας τιμούν με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, βέβαια είναι αφιλοκερδός. Κρίνουν τις ταινίες σας όχι με τη λογική είναι καλή ή κακή. Προσωπικά το θεωρώ πολύ λανθασμένη νοοτροπία το να κάνουν οποιαδήποτε κριτική σε ένα έργο ενός ανθρώπου που το έχει πονέσει, έχει δρώσει για να το φτιάξει, έχει ξοδέψει γι' αυτό, έχει δώσει την ψυχή του και εμφανίζεται κάποιος κριτής και του λέει: ξέρεις, δεν είναι καλό. Όχι, μια χαρά είναι. Απλώς μπορεί να είναι καλύτερο από κάποιο άλλο. Αυτή τη δουλειά κάνει η Κριτική μας Επιτροπή. Η συγκεκριμένη εκπομπή δεν ζητάει από εσάς να κάνετε ούτε ταινίες Hollywood, ούτε υπερπαραγωγές, ούτε τα φοβερά σενάρια. Μας ενδιαφέρει να επικοινωνήσουμε την ευαισθησία σας, τη σκέψη σας. Πρωτοβουλιακά δεν πειράζει. Ας μην είναι σπουδαίες ταινίες. Μαθητές δημοτικού, λυκείου, γυμνασίου,
θεατρικές ομάδες, πολιτιστικοί σύλλογοι. Είναι μια καλή διαδικασία η δημιουργία μιας ταινίας που λειτουργεί, αν θέλετε, και ψυχοθεραπευτικά ακόμα, μέσα σε μια ομάδα η οποία επικοινωνεί μεταξύ της πράγματα και καταστάσεις. Οι ομάδες που δημιουργούνται λοιπόν και στα σεμινάρια μας, αυτό το σκοπό έχουν, να συγγράψουμε ένα σενάριο παρέα, να δημιουργήσουμε τους ήρωές μας που θα συμμετέχουν από κοινού, να το παίξετε, να το σκηνογραφήσετε, να το σκηνοθετήσετε, αν γνωρίζετε μουσική να γράψετε μουσική, αν δεν γνωρίζετε να την επενδύσουμε, να μοντάρουμε παρέα και να συμμετέχει το τελικό αποτέλεσμα, η τελική ταινία, στο φεστιβάλ του Ζούγκλα GR που θα γίνει το Μάιο στο τέλος της τηλεοπτικής περίοδου. Γι' αυτό θα ξαναμιλήσουμε αργότερα. Και για τα βραβεία που θα δοθούν επίσης θα μιλήσουμε αργότερα. Έχω τη μεγάλη χαρά σήμερα να είναι στην παρέα μας ένας παλιός, καλός φίλος, σχεδόν μαζί ξεκινήσαμε, ο Τάσος ο Παλαντζίδης. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Χρήστο. Γεια και στους... πώς τους λένε τώρα εδώ πέρα, τηλεθεατές. Είναι η τηλεόραση του Ζούγκλα. Α, μάλιστα. Ναι, η μελλοντική, πολύ σύντομα τηλεόραση, έτσι. Και μόνο αυτή. Ωραία. Ναι. Τους χαιρετώ και εγώ λοιπόν. Γεια σου λοιπόν, Τάσο. Για πολλά χρόνια ηθοποιός στο Κρατικό Θέατρο, για πολλά χρόνια στην ελεύθερη αγορά, πολλή τηλεόραση, πολύ θέατρο. Και σινεμά λιγάκι θα έλεγα. Και λίγο σινεμά. Και λίγο σινεμά. Ποια ήταν η πρώτη σου ταινία, λέγει. Η πρώτη μου ταινία, Χρήστο, ήταν... Για κάτσε να θυμηθώ. Η πρώτη μου ταινία, λοιπόν, μικρού μήκους και η πρώτη μου επαφή με το φακό ήταν η Παρουσία. Μια μικρού μήκους ταινία που την είχα κάνει στη Θεσσαλονίκη με έναν σκηνοθέτη φίλο που το έχω από τα παλιά, τον Χρήστο τον Αρώνη. Δεν ξέρω αν τον ξέρεις. Κάτι μου θυμίζει. Συνέχισε. Και η δεύτερη όμως. Και η δεύτερη. Με τον ίδιο σκηνοθέτη. Πρόσωπα στον τοίχο. Α, ξεχνάς, Χρήστο. Πρόσωπα στον τοίχο. Με ξεχνάω όταν σου πω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στην παρέα σήμερα. Και εγώ χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι. Είναι στιγμές που νομίζω ότι κάνουμε μια συζήτηση έτσι και λίγο ψυχαναλυτική, δηλαδή να πούμε δικά μας πράγματα εντελώς, έξω από την αγορά. Ναι, κάπως και έτσι. Θα αναρωτιούνται βέβαια οι φίλοι μας τι δουλειά έχουμε τώρα, τα δικά μας προσωπικά πράγματα, με το θέμα και το αντικείμενο της εκπομπής. Έχω να πω το εξής, ότι επειδή πολλοί άνθρωποι, πολλοί φίλοι φοβούνται να εκτεθούν, είναι σοβαρό θέμα να δείξουν, να πούν το λόγο τους, τη σκέψη τους, να κάνουν ταινία, τη δείξουν, να ανέβουν στον σανίδι, να παίξουν. Ενώ θα το θέλανε πάρα πολύ. Εγώ ανοίγω πρώτος τα χαρτιά και λέω: παιδιά, ορίστε, εγώ εκτίθεμαι. Κάντε και εσείς το ίδιο, δεν χάλασε και ο κόσμος. Και η ταινία Παρουσία που λες, η πρώτη μικρού μήκους ταινίας μου, ταινία μου που έγινε, νομίζω μόλις είχες τελειώσει και εσύ τη σχολή. Κάπου εκεί. Έτσι, ναι. Κάπου εκεί. Ουσιαστικά ήταν για μένα μεγάλο σοκ, γιατί ήταν η πρώτη μου έκθεση δημόσια. Και να πω ότι τότε ήμουν και αγοροφοβικός λιγάκι. Δηλαδή, σε πολύ κόσμο μέσα δεν τα πήγαινα πολύ καλά. Θα έλεγα πως το σινεμά με βοήθησε εν τούτης και η τέχνη γενικότερα να το ξεπεράσω και νομίζω ότι είμαι καλούτσικα σήμερα. Θα τολμούσα να πω, όχι θα τολμούσα, θα έλεγα ότι και μένα με έφερε στην ίδια θέση με σένα και όλος περιέργως ενώ τα πράγματα ήταν από, αν θέλεις, από μη έμπειρους ανθρώπους τότε. Είχαμε καλές βάσεις γιατί θεωρώ ότι ψάχναμε πολύ περισσότερο και με περισσότερες ευαισθησίες και αυτό έχω την αίσθηση ότι διατηρήθηκε στη δική μου τουλάχιστον πορεία. Δηλαδή αν σου πω ότι αν κάνω τώρα μία δουλειά θεωρώ σαν να μην πέρασε ο χρόνος, δηλαδή έχω την ίδια αγωνία που είχα όταν πρωτοξεκινήσαμε και μια και μιλάμε για κινηματογράφο με τη δουλειά την δική μας.
Το ίδιο πράγμα το έχω και στο θέατρο, βέβαια. Mm. Δηλαδή, κάθε δουλειά νομίζω ότι πρώτο ξεκινάω. Είναι η πρώτη που κάνεις. Νομίζω ότι είναι η πρώτη που κάνω. Έχω τις ίδιες αγωνίες, υπό αυτή την έννοια, βέβαια. Έτσι κι εγώ κάθε φορά που βγαίνω εδώ πέρα, σε αυτό το πλάτο, τα πρώτα πέντε λεπτά, το έχουν παρατηρήσει φίλοι μας σίγουρα. Οπότε, για τον πρόλογο που έκανες πριν στον κόσμο, στο κάλεσμα που έκανες, να μην φοβάται να δείξει τη δουλειά του και. Ακριβώς. Εδώ τα ανοίγουμε όλα. Τα ανοίγουμε όλα και πολύ σωστά το τοποθέτησες όταν είπες ότι. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το περιέγραψες. Δεν θα κριθεί αν είναι χουλιγουντιανή. Θα κριθεί αυτό που θες να κάνεις. Έτσι. Να είμαστε ο αυτός μας. Έτσι, έτσι. Νομίζω, έτσι. Να λέμε τα δικά μας πράγματα, να λέμε τις δικές μας ζωές. Επιμένω να το λέω αυτό, ακριβώς. Γιατί ζούμε με αλλωνών εικόνες. Αλλωνών ζωές μας επιβάλλονται, φοριούνται πολιτικά, κοινωνικά, οικογενειακά. Να, η ψυχοθεραπεία, η ψυχανάλυση, τις τέχνες γενικότερα. Δεν είμαστε ψυχαναλυτές. Θυμάσαι ποια εποχή ήταν αυτή η ταινία, η παρουσία? Ήταν γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 70 με 80. Ήταν καλοκαίρι του 1975 ή 6. Νομίζω το 6. Είδες λοιπόν. Πάνω από τότε, πόσο, 24 και 13, πρέπει 30, να είναι κοντά 40 χρόνια. 38-39 χρόνια σχεδόν. Γι' αυτό ασπίσω να πάσω. Ναι, μα πριν έβλεπα τα... Λοιπόν, θα τη δούμε αυτή την ταινία. Ναι. Ήταν εκείνο το καλοκαίρι, μόλις είχες τελειώσει να μιλήσω τη σχολή. Ναι, ναι, ναι. Ψαχνόμουν και εγώ. Όχι, όχι, τη σχολή. Για την ακρίβεια είχα τελειώσει, επειδή τέλειωσα πολύ νωρίς τη σχολή. Είχα τελειώσει το στρατό τότε, δηλαδή τέλειωσα τη σχολή, πήγα στρατιώτης και μόλις απολύθηκα και ξεκινούσα να δουλεύω. Σε έπιασα εγώ από τα μαλλιά λοιπόν για να κάνεις έναν κλόουν. Ναι, ναι, ένα κλόουν. Λοιπόν, για να μην πολυφλιαρούμε, χωρίς να ξέρουν οι φίλοι μας περί τίνος πρόκειται, να δούμε την ταινία. Βεβαίως. Και να την κουτσουμπολέψουμε μετά, γιατί έχω να πω πολλά για αυτό. Να δηλώσω ότι έχω να τη δω πολλά χρόνια, οπότε έχω μεγάλη αγωνία και εγώ. Έχω χαρτομάντιλα εδώ πρόχειρα. Λοιπόν, okay. Πάμε να δούμε λοιπόν, φίλοι μας, την παρουσία. Μια ταινία που κάνω παρέα με τον φίλο μου τον Τάστο Μπαγατζέδη πριν από 38 χρόνια. Βαδίζοντας τα τέλειωτο το μονοπάτι που μόνος διάλεξες, ίσως πονέσεις, η ψυχή σου ίσως πληγωθεί. Μην κλάψεις. Βρισκές τα ακούσεις να σου λένε. Κλάματα, μυρολόγια, μην κλάψεις. Το βήμα σου κράτα σταθερό. Μα κι αν παραπατήσεις, ίσως άσχημα αν χτυπηθείς, μην κλάψεις. Βάδιζε μπρος και μην κοιτάς αλλού. Ίσως λοξοδρομήσεις. Μα αν σου συμβεί θα πικραθείς, μην κλάψεις. Ίσως για μια στιγμή να χάσεις σου τα πάντα. Δεν είχες τίποτε ποτέ. Γι' αυτό μην κλάψεις. Αν δεις τον ίδιο σου τον εαυτό να κλαίει, μην λυπηθείς. Εσύ μην κλάψεις. Το τέλος σου να προσπαθείς να βρεις. Μα κι αν το βρεις, μην κλάψεις. Κάτσε και ξεκουράσου. Σκέψου την αρχή. Και τότε κλάψεις.
Παρουσία λοιπόν, Τάσο. Παρουσία, Χρήστο. Τελικά σούρπο ήταν, η καρέκλα μόνη της έμεινε. Έμεινε μέσα, έφυγε, ξανάρθε. Τι έγινε, είδες. Βλέποντάς το πραγματικά μετά από κάποιες δεκαετίες, σκέφτηκα το εξής. Είμαστε πιο δημιουργικοί τώρα, άραγε. Και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω, έχουμε τις ευκαιρίες να κάνουμε αυτό που έλεγε η ψυχή μας τότε. Και απευθύνομαι σε σένα γιατί εγώ ήμουνα εργαλείο σου. Βέβαια, ένα εργαλείο σου με την καλή έννοια, έτσι. Θέλω να πω ότι η ιδέα βασικά ήταν η δική σου και η υλοποίηση της ιδέας. Εγώ ήμουν ίσως το εργαλείο της καρδιάς, να το πούμε έτσι. Αυτής της ιδέας. Ναι, μπράβο. Κάπως έτσι. Αλλά και τότε τα κάναμε... Θα πάει αλλού η κουβέντα, βέβαια. Δηλαδή, μιλώ προσωπικά πάντα. Να πάει. Ναι. Μετά... εκείνο το κάναμε χωρίς λεφτά. Πλήρωνες κιόλας, Χρήστο, νομίζω. Ναι, δηλαδή, πληρώναμε για να κάνουμε αυτό που... Ακόμα πληρώνουμε, Τάσο. Όχι, εγώ δεν πληρώνω. Α, όχι, για να μην είμαι... Έχω φιλότιμο, εκεί που χρειάζεται πάω και πληρώνω. Αλλά γενικότερα όμως το ότι ζω από αυτή τη δουλειά με κάνει να έχω επιφυλάξεις αν μπορώ να κάνω τέτοιες δουλειές. Και αυτό εάν γίνει, θα γίνει μόνο ευκαιριακά σε κάποιους ανθρώπους που ξέρεις ότι έχουν κάτι να πούν και ότι παιδεύονται. Αλλά γενικότερα, όταν ζεις από αυτή τη δουλειά, παγιδεύεσαι. Δηλαδή είναι ένα είδος δουλειάς, οι δουλειές μας. Και μιλάω όχι μόνο για μένα, για σένα, για όλους αυτούς, που δεν ξέρω πόσο μπορεί να ελέγχεται αυτή η δουλειά και άρα να μην κάνουμε αυτό που θέλουμε. Γίναμε, αν όχι εμείς, αναλώσιμοι, τουλάχιστον το προϊόν, σε εισαγωγικά, μας, της δουλειάς μας, είναι αναλώσιμο. Πρέπει να είναι έτσι, εμπορεύσιμο. Έτσι. Αλλιώς, χρήματα για να γίνουν αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν πουθενά. Κανείς δεν επενδύει εάν αυτό, λέει, δεν πουλάει. Δηλαδή, αν δεν έχεις 700.000 κλικ στη σελίδα σου, διαφήμιση δεν παίρνει. Λοιπόν, 700.000 κλικ, όχι. Αν τα κάναμε εισιτήρια, θα είχαμε χτίσει και σπίτια. Λοιπόν, έχουν αλλάξει εποχές βεβαίως. Αναγκαζόμαστε, προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Αλλά ναι, συμφωνώ μαζί σου. Η αλωτρίωση της δουλειάς μας απομακρύνει από το πάθος. Αν θες και από τη διάθεση να μπούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Αυτό δεν ξέρω αν είμαστε πιο δημιουργικοί από τότε. Μήπως θα πρέπει. Μήπως πληρώνεις λίγα για να κάνεις αυτή τη δουλειά, μήπως πρέπει να πληρώνεις πιο πολλά. Δεν αποκλείεται καθόλου. Πάντως, για αυτόν τον λόγο σκεφτήκαμε και κάναμε αυτή την εκπομπή του Κάνω Σινεμά, για να δώσουμε, να παροτρύνουμε τους ανθρώπους που ζουν με κάποιο τρόπο από κάπου αλλού, αν και τα χρόνια πολύ δύσκολα. Παιδί μου που κατέχουν ένα κινητό, μια κάμερα οικιακή, ένα κομπιούτερ, όλοι το έχουμε. Αλλά υπάρχει αυτό το μεράκι, αυτό το σαράκι, αυτός ο καημός, κάτι να πούμε, να κάνουμε εικόνες. Να το κάνουμε. Δηλαδή είναι πολύ πιο ενδιαφέρον αυτό που θα δούμε από τους ανθρώπους που θα στείλουν κάτι σε εμάς, κατά τη γνώμη μου πάντα, από ένα ολοκληρωμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει μέσα και την παραγωγή του και τα... Έτσι, τα ξέρω βέβαια, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτές τις δουλειές με παραγωγές που έχουν πολλά χρήματα μέσα, που έχουν και κάτι να πούν. Αλλά σε καμιά περίπτωση που δεν μπορούμε εμείς τουλάχιστον και σαν ελληνική αγορά να την ανταγωνιστούμε, δεδομένου ότι δεν έχουμε αγορά. Δηλαδή το κάνεις το καλό προϊόν, δεν ξέρεις να το πουλήσεις. Οπότε ένας φαύλος κύκλος εκεί πέρα. Ίσως αυτή τη στιγμή να πούμε ότι περνάμε, όχι ίσως, το λέω με σιγουριά, μια πολύ μεγάλη κρίση γενικότερα πολιτισμού και βεβαίως εξειδικευμένα στο σινεμά και στο θέατρο βεβαίως, έτσι. Είχες κάνει μια προσπάθεια σκηνοθετική να κάνεις κάτι. Όχι, πάλι μια και μιλάμε για κρίση. Έτσι ξεκίνησε, από την κρίση, να κάνω τον θεατρικό σκηνοθέτη και μάλιστα και τον συγγραφέα. Μάλιστα. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η δουλειά μου είναι ηθοποιός. Ναι. Εδώ και έχω κλείσει 4 δεκαετίες πια. Αλλά κάποια στιγμή η κρίση
μας έφερε σε αυτή τη θέση που θα πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Να συρρυκνώνουμε τα έξοδα και να κοιτάζουμε να κρατήσουμε τα έσοδα στο επίπεδο που να μπορείς να επιβιώσεις. Αυτό λοιπόν με έκανε να ασχοληθώ με τη γραφή, δηλαδή να γράψω ένα θεατρικό έργο. Βέβαια η ιδέα ήταν κλεμμένη από ένα εγγλέζικο. Όχι κλεμμένη, αγορασμένη, όμως πάνω σε αυτό το εγγλέζικο θεατρικό έργο έγραψα ένα καινούριο. Έγραψα ένα από αυτό που εισέπραξα τουλάχιστον από το εγγλέζικο, για να μπορέσω να πάρω κάποια χρήματα και σκηνοθετώντας και γράφοντας και παίζοντας κάποια χρήματα που σε μια άλλη περίπτωση πριν από κάποια χρόνια θα ήταν πολύ περισσότερα αν έκανα μόνο τον ηθοποιό. Αυτό θέλω να πω. Τα πήρε τα χρήματα? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και βέβαια όχι. Να δούμε τουλάχιστον ένα κομμάτι από αυτό. Βέβαια. Για πάμε να δούμε. Στο κρατικό θέατρο. Στο κρατικό θέατρο. Και από το κρατικό θέατρο δεν τα έχω πάρει. Σκέψω από ιδιώτες. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Τόσο παλαδίδι. Ξενοδοχείο ο σταθμός. Ξενοδοχείο ο σταθμός. Όσε, όσε, σωσίδα δράδοσε. Είμαι παντρεμένη ζαχαρή. Κι ο ξέ το βράδον παντρεμένη τσακέσνε. Ο ξέ και έμεινε καλά. Έρισα, έρισα κι η μουσική ζαρή. Το! Αυτό το εφοούμε. Το! Τα ποδάρες είναι ζαρωτά λόγω γαστρονομικής εμπειρία του κατάστασης. Έβγαλε τα λώματα σου. Εγώ θέλω να σταματώ αυτή τη δουλειά με τα φωτογραφία. Είσαι κατέφτα τα νεύρα. Ένα φυστά. Τεσόλε. Εν παλαιό και κεγνόρτσεσαι. Α, τώρα έκλεισες και στο τραβεστή. Ό,τι ένση μόδα εσύ εφτάσατο. Μετά τότε θεραπεία, όλα λέπνε χαΐρ. Η μέθοδος εν πολλά προχωρημένων. Α! Το φιστάν είναι και η περούκα! Φιστάν! Λόμα το 7 θα το κατάσχεσαι! Θα λέγω στο Ραντς πως ετάλεψες ως ο σέριφ του φιστάν! Τέραν! Μη σκότσε με τη λαλιά σου! Για τα τότε 7 θα καλώσεις στο διατρικό σύλλογο! Αν επίνανα έτσι όλη η γυναίκα, θα ήνουσαν οι μισοί βιασμοί! Α, το παθάνεις κάθε φορά που λέγνες να τσατσαλούσε! Ναι! Δίνε με και 5 λίρας! Κούπα και σως! Τι ανδρούσεις τα θεραπείας. Με τα τάθελα γουταρεύτη παλαλούς. Ασυζαντία να τον. Όλα τα βάσα με ευθύνεσαν. Ας την ώρα που επήγα ζαρτά να γαντουρεύω. Ουι, τι είπες με ότι πιες να γαντουρεύεις με. Είπες με ότι θέλεις να τερείς πόσο καλά δουλεύει τα χούλη. Πριν έρθες εδώ. Πού δούλευες. Ρυπίτρι. Στο κλαμπ έναν δύο ζόρτ. Είσαι στο ξενοδοχείο ο σταθμός. Μάλιστα. Ποιος απ' εσάς είναι τελευταία την αποδαμέτζα Μπάρκλεϊ. Ο νεκροπάθης. Και εκεί είπες σε συλληπιτήρια. Ποντιακά, ναι, αυτό ήθελα να πω. Ξεχάσαμε να πούμε ότι ήταν γραμμένο στην ποντιακή διάλεκτο. Αλλά στην παράσταση υπήρχαν και για τους μη ποντίους υπήρχαν και υπέρτιτλοι, δηλαδή διάβαζες και καταλάβαινες την παράσταση. Καταπληκτικό. Ναι. Και σκηνοθέτης λοιπόν. Και σκηνοθέτης και συγγραφέας και ηθοποιός. Και σκρίπτ και φροντιστήριο και ναι, τα κάνει παραγωγή. Τα πάντα όλα που λέει. Μάλιστα. Ο Αλέφαντος, καλά το λέω. Μάλλον κάπως έτσι, ναι. Ξέρεις, να σε ξαναπάω λιγάκι πίσω γιατί για την παρουσία. Ξέρεις, αυτή η ταινία υπήρξε και τελικά καλή κακή, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία, οι φίλοι μας την βλέπουν, για μας είναι ό,τι είναι, έχουμε συναισθηματικό δέσιμο. Όμως, έχει και μια ιστορική σημασία, γιατί την εποχή εκείνη, καταρχήν κόπηκε από το φεστιβάλ που την είχαμε δώσει για να παίχθει, έτσι. Τότε το φεστιβάλ και Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης που είχε και μικρού μήκους ταινίες. Είχε και μικρού μήκους ταινίες, ναι.
Κομμένη μαζί με, και με άλλες ταινίες. Λοιπόν, ήταν και άλλες τρεις ταινίες συναδέλφων και φίλων. Του Άρη του Καραϊσκάκη, το Φευγείο, μια εκπληκτική ταινία, αν τη θυμάσαι. Ένα σταχνάρια του Τάκη του Κανελόπουλου, της αισθητικής του Τάκη του Κανελόπουλου, για το Φευγείο των ανθρώπων από την Ήπειρο προς την πόλη κλπ. Μια εκπληκτική φωτογραφία του Άρη του Σταύρου. Ήταν του Στέφανου του Χατζημιχαηλίδη, το Ακούστε Συγχωριανή. Ένα, από ένα δίηγμα του Αντώνη του Σαμαράκη, που παρεμπιπτόντως την φωτογραφία και την είχα κάνει εγώ, την κάμερα, ναι, και του Γιώργου του Ψαρέλη, αν θυμάμαι καλά, το Ζητείτε. Λοιπόν, κάναμε και παρέα εκείνο τον καιρό, λοιπόν, και οι τέσσερις κομμένοι, απελπισμένοι, απεγνωσμένοι, γιατί μας εξαιρέσαν από το μεγάλο πανηγύρι του φεστιβάλ. Μην ξεχνάμε, βέβαια, ήταν ένα φεστιβάλ που έγινε μόλις 2 χρόνια μετά την πτώση της Χούντας και οτιδήποτε δεν είχε να κάνει με κόκκινη παντιέρα. Και με τον καιρό ήταν αδιάφορο για να συζητηθεί. Παρ' όλα αυτά, τη συγκεκριμένη ταινία για μένα τουλάχιστον τη βλέπω πολύ κοκκινότερη παντιέρα από τις εκείνες. Δεν έχει σημασία. Αυτό δεν είναι καθόλου ιστορικό. Αλλά ποιο είναι? Ότι θυμωμένη θέλαμε να την προβάλλουμε η ταινία. Δοκιμάσαμε, αν θυμάσαι, μια προβολή στο Φαργκάνι να παίξουμε αυτές τις 4 ταινίες, η οποία δεν έγινε ποτέ. Γιατί ήρθε η αστυνομία και μας απαγορεύτηκε. Ναι, δεν έπρεπε να γίνει. Αλλά παίχτηκε όμως. Παίχθηκε μετά από μια-δυο μέρες στο Αμαλία, θέατρο Αμαλία, με κλειδωμένες τις πόρτες. Δηλαδή είχε γεμίσει η αίθουσα κόσμο. Ναι, το θυμάμαι. Κοίτα, κλειδώσαμε τις πόρτες και κάναμε την προβολή. Κυνηγημένοι, λες και είχαμε κάνει κάποιο έγκλημα. Τώρα παιδιά τα οποία κάνανε κάποιες. Λοιπόν, αλλά ο θυμός εκείνος, ένα βράδυ μιλώντας στον Ντορέ με τον φίλο μας, πολύ αγαπητό και εξαιρετικό κριτικό κινηματογράφο, τον Αλέξανδρο Δερμετζόγλου, ο οποίος έκανε εκείνη την εποχή το αγροτικό του ως γιατρός στη Δράμα, ο Δραμηνός. Ναι. Είπε, εσείς δεν κάνουμε ένα φεστιβάλ να παίξουμε τις ταινίες αυτές στη Δράμα? Ξεκινήσαμε λοιπόν με πάθος να φτιάξουμε τη Λέσχη της Δράμας, που η Λέσχη της Δράμας έκανε και το πρώτο, το μηδέν, φεστιβάλ δράμας με πολλά επώνυμα άτομα του χώρου του κινηματογράφου, που συμμετείχαν και οι δικές μας ταινίες βεβαίως, χωρίς βραβεία, έτσι. Εκείνη η απόρριψη, εκείνος ο θόρυβος, ο θυμός, όλο αυτό το κυνήγι τελικά γέννησε το φεστιβάλ της Δράμας. Και βεβαίως σήμερα είναι κάτι διαφορετικό και βεβαίως δεν είναι πρόεδρος του Αλέξανδρου Δερμετζόγλου που το ίδρυσε. Αυτό είναι λογικό. Τα ξέρουμε στην Ελλάδα, δεν πειράζει. Παραμένει ένα εξαιρετικό φεστιβάλ όμως και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και. Κάτι γέννησε λοιπόν εκείνη η φουρνιά. Κάτι έβγαλε τελικά. Ίσως έχει ενδιαφέρον αυτή η πληροφορία. Ήμασταν παρέα και στη δεύτερη μου ταινία. Το είπαμε την επόμενη χρονιά. Πάλι ήμουνα πια ο δικός μου. Με τον Παύλο τον Κοντογιαννίδη. Με δύο πόντιους έμπλεξα. Ή μπλέξατε τουλάχιστον μαζί μου. Τα πρόσωπα στον τοίχο. Ναι. Εκείνη η ταινία, ξέρεις, την οποία δεν θεωρώ πολύ σπουδαία ταινία, αλλά παίχθηκε στο φεστιβάλ. Εκείνη πέρασε. Την ναι. επόμενη χρονιά ήταν την επόμενη. Νομίζω το 77 πρέπει να ήταν. Ναι. Από ένα μυθιστόρημα του Λεωνίδα Αντρέγεφ, ενός προεπαναστατικού ιδεαλιστή λογοτέχνη, το οποίο αφηγείται τόσο πάνω, λέει και τι λέει αυτά. Ήταν πάλι για μένα σημείο ζωής, γιατί είπα, αν θα την κάνω αυτή την ταινία και είναι μέτρια, αξίζει, θα συνεχίσω να ασχολούμαι με αυτό το χόμπι. Αυτό το πάθος, το πάνω, το σινεμά. Γιατί τελικά έμεινα στο σινεμά. Εκείνο τον καιρό η ταινία μου άρεσε. Σήμερα βεβαίως δεν θα το έλεγα με τίποτα, αλλά παρόλα αυτά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήταν αρκετό για μένα το μέτριο που τότε εγώ είδα να με κρατήσει στον χώρο του κινηματογράφου. Παίχθηκε, χειροκροτήθηκε το πρώτο μέρος, ενδιάμεσα έκανε μια μεγάλη κοιλιά. Θυμάσαι, παίζονταν με την ταινία του Κώστα του Αριστόπουλου, το γράμμα στον Αζίμ Χικμέτ, η μεγάλου μήκους που συνοδεύονταν από τη μικρή. Έχω βρει κάτι αποσπάσματα από αυτό. Θες? Εννοείται. Μα σου λέω, έχω κάποιες δεκαετίες. Ήταν κυρούλα η Πατεράκη. Ναι, ναι. Μία από τις... Έπαιζε. Ναι.
και η Κική Λαζόγκα. Μέσα στο πλήθος εκεί που ναι. κάνει διάφορα. Είχαμε γυρίσει και κάπου στα κάστρα της Θεσσαλονίκης, κοντά στις φυλακές του Γεννίκου Λέκη. Στα κάστρα της Θεσσαλονίκης. Όταν πώς ακόμα και δεν μας βάλανε μέσα από εκεί, ήταν οι φυλακές δίπλα. Λες, είχαμε φύγει αρκετά από τη Χούντα τρία χρόνια μετά. Πάμε να δούμε λιγάκι. Να δούμε λίγο. Πρόσωπα στον τοίχο λοιπόν.
Μάλιστα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Θα επαναλάβω το ίδιο που είπα και στην προηγούμενη. Ξέρεις κάτι, Χριστό, έχω την εντύπωση ότι γενικά η ζωή μας, και επειδή ηλικιακά είμαστε το κατεστημένο, για να αλλάξει λοιπόν αυτός ο κόσμος, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει δημιουργία στους νέους. Οι παλιοί φιλοσοφούμε μόνο κάποιοι σε ένα τείχος, γιατί κάποιοι, η γενιά μας, οι προηγούμενες, έχουν στήσει το τείχος. Λοιπόν, και έχουμε την πολυτέλεια κάποιοι να λέμε τις απόψεις μας, να είμαστε πιο ανοιχτοί, μιλάω πάλι για τη γενιά μου. Ανοιχτός θα είσαι μόνο εάν αφήσεις την καινούργια γενιά να κάνει αυτό που σκέφτεται, αυτό που θέλει. Εάν της δείχνεις πώς θα δημιουργήσει, δεν θα αλλάξεις τίποτε. Ένας φίλος μου έλεγε, το κλέψω γιατί μου άρεσε, ότι ευτυχώς που πεθαίνουν οι άνθρωποι και ο κόσμος προχωράει μπροστά. Γιατί αλίμονο, αν ζούσαν οι άνθρωποι 500 χρόνια. Ακόμα στο Μεσαίωνα θα είμαστε. Λοιπόν, ναι. Βέβαια, ό,τι και αν συμβαίνει, σε ένα τείχος φτιαγμένο ή όχι, υπάρχει και ένα διάφορο πλήθος που είτε ως πλάτη συμμετέχει στο δρόμενο, είτε ως μια σιωπηλή, ακίνητη, τσιμεντένια πόλη που εμπεριέχει όλους εμάς μέσα. Και που μπλα, 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 φιλοσοφούμε, ναι. Πώς το λέει, ναι, άνευ μαλακίες, εν πάση περιπτώσει. Ξέρεις, θυμάμαι ότι όταν τέλειωσε η ταινία, τα γυρίσματα, με βάλατε όλοι από κάτω, με βάψατε, μου βγάλατε τα παπούτσια να περπατήσω κι εγώ πάνω στα τσαλιά, όπως περπατούσα τα ξυπόλια. Ναι. Είχαμε μιλήσει παλιότερα σε μια εκπομπή εδώ πέρα, πάλι στους φίλους μας, όταν μιλούσα για το σενάριο, πώς γράφουμε ένα σενάριο. Ναι, ναι. Και είχα αναφερθεί και στο κομμάτι των ηρώων, ότι πριν φτάσουμε να γράψουμε την ιστορία μας ολόκληρη, έχοντας κατά νου την ιδέα και την περίληψη του τι θέλουμε να πούμε, να ξεκινήσουμε να γράψουμε κάποιους τους ήρωές μας. Λοιπόν, κάθομαι εγώ στο γραφείο μου, ήσυχος, ασφαλής, ζεστός, και φαντασιώνομαι έναν ήρωα τον οποίο περιγράφω με κάποιον τρόπο. Είναι νέος, μεγάλος, είναι οικογενειάρχης, έχει παιδιά, δεν έχει, ζει με σκυλιά, με γατιά, χωρίς σκυλιά, είναι άνεργος, είναι πλούσιος, φτωχός. Ό,τι τον χαρακτηρίζει, ακόμα είχα πει χαρακτηριστικά και το τονίζω, και το τι εσώρουχα φοράει είναι χρήσιμο στο πώς θα αναπτυχθεί ο χαρακτήρας του στην ιστορία. Έτσι. Ακόμα είχα πει και το ξαναλέω γιατί μου αρέσει να το λέω στα σεμινάρια.
Δηλαδή ήταν ένα ηθοποιό άντρακλα που κάνει ένα ρόλο σπουδαίο, αλλά εν τούτης είναι και περίεργο σαν χαρακτήρας. Τον ντύσεις με ένα στρινγκ την ώρα του ρόλου, όσοι το πες καταλαβαίνεις τι λέω. Το στρινγκ δεν το βλέπει κανένας, το ξέρει μόνο ο ηθοποιός. Αυτός που ερμηνεύει εκείνο το ρόλο. Έτσι. Το ίδιο το ρούχο λοιπόν του δίνει κάτι στο σώμα, στον ψυχισμό του για να. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Σε μια ταινία έθιμα που ήταν ο Ρόμπερ Ντενίρο, στην ίδια λογική ακριβώς, φορούσε ένα μποξεράκι με κερασάκια. Ενώ ήταν ένας άγριος γκάξερ, δεν ξέρω τι ήταν ακριβώς στην ιστορία μέσα, είχε κάτι τέτοια. Μου θυμίζει λίγο τον Κασιδιάρη που τον κυκλοφόρησε μια φωτογραφία με καρδούλες, ας πούμε. Δεν ξέρω αν είναι φωτοσοπή, τι είναι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό τώρα που εγώ φτιάχνω εκεί με ασφάλεια, έρχομαι και λέω λοιπόν στον επαγγελματία ηθοποιό, θέλω να κάνεις αυτό το ρόλο και παίρνεις κάποιες οδηγίες. Τι γίνεται εκεί, τι κάνει ο ηθοποιός, πού ξεκινάει. Να πούμε μερικές συμβουλές στους φίλους μας που μας ακούνε και θα δοκιμάσουν κάτι τέτοιο. Καλά, τώρα ανοίγουμε γενικότερα ένα θέμα που δεν έχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Χαοτικά όμως. Μπορείς να μιλάς χαοτικά. Ναι. Θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Κάποτε κάναμε μία ταινία, θα την ξέρεις την ταινία, το Δοξόμπους. Βέβαια. Λοιπόν, ας μην μπούμε σε αυτό το θέμα. Ναι. Όμως, αυτό που θυμάμαι είναι το εξής. Εγώ επειδή ήμουν στο κρατικό θέατρο και εκεί όταν κάνουμε πρόβες, είχα συγκρουστεί στην ταινία αυτή, πήγα από το ένα στο άλλο, αλλά είναι... Δεν πειράζει. Με κάποια που μας έκανε ένα μάθημα στην ταινία, δεν θυμάμαι πώς το είχε χαρακτηρίσει, πρώτη φορά το άκουγα εγώ, για την ταινία πώς θα παίξουμε τους ρόλους. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έκανα και μια παράσταση εκείνη την εποχή. Έκανα έναν δάσκαλο. Στις πρόβες λοιπόν, υπήρχε, επειδή δίπλα από τη σκηνή υπήρχε το φροντιστήριο που παίρναμε πράγματα και τα χρησιμοποιούσαμε στις πρόβες. Είχα βρει μια βέργα. Και με αυτή τη βέργα έκανα πρόβα. Όταν πια διαμορφώθηκε το σκηνικό, μας φέραν τα ρούχα και φέρανε και μια βέργα για την παράσταση, Χρήστο, πραγματικά δεν μπορούσα να παίξω. Ήθελα τη βέργα που έκανα πρόβα. Λοιπόν, την οποία τη βάψαμε, γιατί ήταν ένα σανιδάκι έτσι που δεν πήγαινε, ήταν και εποχή στο έργο. Mm-hmm. Λοιπόν, και πάλι είχα πρόβλημα, γιατί τη βάψαμε. Γιατί έπεσε μπογιά πάνω. Επανέρχομαι σε αυτό. Μια τέτοια λεπτομέρεια που έχει πει. Την λοιπόν, ερμηνεία τελικά. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό στον ηθοποιό να φτιάξει μία. Να έχει μία. Πώς να τη χαρακτηρίσω. Ταυτότητα έτσι αντιλήψεων για το ρόλο του, να την περάσει, να τα περάσει όλα αυτά μέσα του και από εκεί και πέρα έχει επιρροές για το κάθε τι που γίνεται τριγύρω του. Πάνω απ' όλα όμως είναι να ξέρει το ρόλο, να έχει τη διάθεση και επειδή έχει ανασφάλειες να έχει και έναν που να του λέει τι κάνει ή τι αυτό που κάνει, τι αποτέλεσμα έχει, γιατί δεν μπορεί να το εισπράξει. Το σκηνοθέτη το εννοείς. Το σκηνοθέτη, ναι. Είναι λοιπόν γενικά αυτές οι διαδικασίες στον ηθοποιό. Τώρα, εάν καθίσουμε και κάνουμε μια ανάλυση και θα κάνουμε και κάποια πράγματα επιμέρους, θα πούμε κι άλλα. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε ορισμένα πράγματα σε σχέση με το θέατρο, νομίζω, και με το... Και με το ναι, σινήμα, έχουμε και δηλαδή, λειτουργικές χαρακτηριστικές. Το θέατρο είναι πιο ελεύθερος ο ηθοποιός, ας πούμε. Γιατί να παίξει και γιατί το θέατρο δεν γίνεται μία φορά, έτσι. Δεν κάνεις μία παράσταση, δεν δουλεύεις δύο μήνες για να παίξεις μία μέρα. Δουλεύεις δύο μήνες και παίζεις πέντε. Και κάθε μέρα στο θέατρο δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι η ίδια παράσταση. Κάθε μέρα είναι μία άλλη παράσταση. Ίδια είναι η ιστορία, ίδιο είναι αυτό που θέλουμε να πούμε, αλλά η διάθεση, εκτός από τα φροντιστηριακά και τα σκηνικά που είναι άψυχα,
η διάθεση των ηθοποιών δεν είναι η ίδια. Ξαναπαίζουν τον ρόλο βεβαίως, τον ίδιο, όμως αν θέλεις μέσα από την ψυχολογία της εκείνης της στιγμής που παίζουν και από την προηγούμενη παράσταση έχουν περάσει ίσως 24 ώρες και δεν είναι η ίδια η ψυχολογία μας. Οπότε είναι κάτι σαν καινούρια πρεμιέρα. Δηλαδή ο ηθοποιός, εκτός από την πρεμιέρα την κανονική, κάνει πρεμιέρα συνέχεια στο θέατρο. Καθημερινά κάνει πρεμιέρα. Και κάθε πέντε, τα πρώτα πρεμιέρα, νομίζω, και ο πιο μεγάλος και έμπειρος ηθοποιός έχει σοβαρό πρόβλημα στο σανίδι, ή κάνω λάθος? Κατάλαβα. Τα πρώτα του πέντε λεπτά βγαίνοντας στο σανίδι. Είναι δύσκολο, ναι, δεν είναι? Ναι, παίζουν ρόλο και αυτό συμβαίνει γιατί και το κοινό δεν είναι ίδιο. Εγώ πιστεύω ότι ο ηθοποιός, ακόμα και στο δράμα ή σε έναν μονόλογο του Μπέκετ, όπου είναι σαν να παίζεις μόνος σου και συνήθως το κοινό από κάτω είναι ανύπαρκτο υπό την έννοια της βιολογικής παρουσίας. Δηλαδή έχεις την αίσθηση ότι παίζεις σε άδεια αίθουσα, γιατί είναι τέτοια τα έργα. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα μπαλάκι του πικ-πονγκ στην παράσταση στο θέατρο και εκεί είναι και η ουσιαστική διαφορά νομίζω με το σινεμά. Δηλαδή εισπράττεις τη διάθεση του κόσμου. Γι' αυτό τα πέντε λεπτά που λες εσύ κάθε φορά είναι αυτά που, αν θέλεις, θα έλεγα καθοδηγούν τον ηθοποιό για το υπόλοιπο της παράστασης. Φτιάχνει τη διάθεσή του. Τη διάθεσή του. Η διάθεση δεν είναι απαραίτητα η διάθεση του κεφιού. Η διάθεση του ρόλου. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια λοιπόν νομίζω ότι οι πρώτες πάσες με το μπαλάκι του πικ-πονγκ που λέμε είναι αυτές που θα καθορίσουν το ζέσταμα του παιχνιδιού. Τι γίνεται όταν έχουμε τρεις θεατές μέσα στην αίθουσα σε αντίθεση με κάποιες άλλες φορές που έχουμε, ξέρω, 200 άτομα μέσα? Εξαρτάται. Ξέρεις και οι ηθοποιοί δεν έχουν όλη την ίδια ψυχολογία. Έτσι. Ανθρωπίνη. Να σου πω κάτι. Τη δεκαετία του 70 πηγαίναμε περιοδίες με το κρατικό θέατρο και κάποιες φορές πηγαίναμε στα δίκαια, στο τριεθνές, Τουρκία, Ελλάδα, Βουλγαρία, όπου ένας δάσκαλος είχε φτιάξει ένα θεατράκι καλοκαιρινό, πρέπει να ήταν 300-400 θέσεων. Λοιπόν, την παράσταση συνήθως που κάναμε περιοδία τη φέρναμε και στην Επίδαυρο, στο θέατρο της Επίδαυρου. Τώρα, άλλο είναι οι 3 και οι 300 ηθοποιοί και άλλο είναι οι θεατές και άλλο είναι βέβαια οι 300 στα δίκαια με τους 13.000 στην Επίδαυρο. Εγώ ένιωθα καλύτερα στους 300 στα δίκαια, όπου περιμένανε, ερχόντουσαν με τρακτέρ από τα διπλανά χωριά, σε ένα χωριό γινόταν αυτό, στα δίκαια. Ερχόντουσαν και ήταν το γεγονός της χρονιάς για αυτούς και διψούσαν για αυτό που βλέπανε. Η διάθεση λοιπόν δεν είναι αριθμητική, είναι ποιοτική. Ενώ στην Επίδαυρο νομίζω πάντα το είχε λίγο ή πολύ, ίσως παλιότερα όχι τόσο, είναι και λίγο πασαρέλα οι παραστάσεις. Δηλαδή φτιάχνονται και λίγο για την Επίδαυρο, στολίζονται οι παραστάσεις. Λοιπόν, εγώ εισέπρατα από τους 300, όχι του Λεωνίδα, καλύτερη διάθεση. Δεν είναι λοιπόν αριθμητικό. Μπορεί να έχεις 3 άτομα σε μία παράσταση. Αλλά να είναι δυναμική η σχέση. Και να είναι, να παίζεις κωμωδία και να έχουν βρει το στοιχείο που... Ναι, αλλά, να σου πω κάτι άλλο, Βρετάσο. Έχεις κάνει και τηλεόραση πολύ.
Έτσι. Αρκετή, ναι. Αρκετή. Σε θυμάμαι και ταξιτζή στο Λαζόπουλο, πώς το έλεγε στο Λιντπάπ. Και εκεί ταξιτζή έκανα 2-3 φορές. Αλβανό 4-5. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ότι τηλεόραση δεν έχει ούτε 3 ούτε 13. Έχει κάτι χιλιάδες κόσμο έξω που βλέπει εκείνη την ώρα αυτό που κάνει. Ναι. Ναι. Επίσης, εντάξει, και τηλεόραση είναι και εφήμερη, τσουλάει, έρχεται το επόμενο, επόμενο, επόμενο. Εντάξει, είναι μια καθαρά καταναλωτικό προϊόν. Στο σινεμά. Ναι, μεν δεν έχει κανένα κοινό. Έχει όμω φώτα, έχει καμέραμαν, έχει συνεργεία, ηλεκτρολόγου, φασαρία. Και εσύ πρέπει να συγκεντρωθεί να κάνει κάτι που να είναι συνεπέ με τη διδασκαλία που έχει υποστεί, να το πω, ναι, από το σκηνοθέτη, έτσι. Αλλά αυτό που θα κάνει όταν τελειώσει θα έχει αιωνίου θεατέ. Δηλαδή, μια ταινία μπαίνει σε ένα κουτί και υπάρχει διαχρονικά για πάντα. Έτσι. Μια παράσταση γίνεται, επαναλαμβάνεται, ολοκληρώνει και τελειώνει. Τον κύκλο της και τελειώνει. Έτσι. Έχω μια τεράστια διαφορά στην ψυχολογία καταρχήν του ηθοποιού ως προς αυτό. Είναι κάτι πιο σημαντικό όμως. Ο ρόλος στο θέατρο τσουλάει. Αρχίζεις και τελειώνεις στο ρεαλιστικό χρόνο που το ζεις. Στο σινεμά, καλείσαι να κάνεις μια σκηνή σε αυτό το δωμάτιο τώρα. Και την επόμενη που είναι έξω στο σαντόνι, να την κάνεις μετά από ένα μήνα. Η ψυχολογία όμως θα πρέπει να είναι η ίδια. Και σήμερα που είσαι σε αυτό το σαλόνι και μετά από ένα μήνα όταν θα είσαι στην επόμενη σκηνή έξω από το σαλόνι. Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά που έχει το ίδιο το μέσον, έτσι. Ναι, σπάς την ψυχολογία, αυτό που λέγαμε πριν για το θέατρο, κάθε μέρα είναι μια πρεμιέρα. Πώς επανέρχεσαι. Σαν... Εντάξει, το θέατρο τσουλάει. Ναι, ναι. Όταν ναι, σε βάλω μπράβο. Να κάνεις, δηλαδή, έχεις τη διάθεση, δεν σου φεύγει ώσπου να τελειώσουν οι 2 ώρες, ξέρεις που βρίσκεσαι. Έχει μια ροή, είσαι και σε μια διαδραστική σχέση με το κοινό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ενώ στο φιλμ είναι να έρχεσαι έξω από το σπίτι. Ανοίγεις την πόρτα, έχεις γυρίσει τα εξωτερικά έξω από το σπίτι και μετά το που μπαίνεις μέσα στο σπίτι σου, έχει τελειώσει η μέρα, δεν θα κάνουμε τα γυρίσματα γιατί αύριο έχει το πρόγραμμα, αλλά τα εσωτερικά θα τα κάνουμε μετά από ένα μήνα, έτσι όπως το λες. Εκεί είναι ένα θέμα, αλλά δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι... στο σινεμά ο ηθοποιός δεν λειτουργεί όπως το θέατρο. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θεωρώ ότι το σημαντικότερο ρόλο τον παίζει ο σκηνοθέτης. Πολύ εύκολα στο κινηματογράφο. Πολύ εύκολα δεν ξέρω αν ξέρεις την ιστορία της Μαρκετάκη, της σκηνοθέτηδας, που είχε βρει έναν στον δρόμο και του λέει αυτός είναι ο ρόλος που θέλω να κάνει στην ταινία που ετοίμαζε. Μάλιστα. Ηλεκτρολόγος ήταν αυτός. Λοιπόν, του λέει τον πιάνει στον δρόμο, στην τύχη. Μιλάμε για την ταινία Ιωάννης ο Βίαιος. Πήρε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Αυτός λοιπόν δεν ήξερε τι έπαιζε. Τον καθοδηγούσε διαφορετικά. Γιατί ξαφνικά βρέθηκε, είναι σαν να λέγανε εμένα θα πας στο φεγγάρι, μπες μέσα στο δορυφόρο. Άσχετος. Άσχετος. Κάτι έκανε. Αλλά μ' άρεσε η βόλτα στο φεγγάρι και ήθελα να ξαναπάω. Εμέλα που δεν βρέθηκε άλλο σκηνοθέτη να του κάθεται να του δείχνει άλλο ρόλο, γιατί αν του δείχνει τον κανονικό ρόλο, τις κανονικές οδηγίες. Λοιπόν, ο σκηνοθέτης λοιπόν στο σινεμά, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να τα προβλέπει αυτά, να καθοδηγεί πιο εύκολα, δηλαδή να βάζει. Να μπλοφάρει ακόμα. Και να μπλοφάρει ακόμα. Και να σε κάνει να νιώσει κάπω χωρί να καταλαβαίνει και γιατί το κάνει. Ναι, ναι, γιατί θέλει να βγάλει. Πιο εύκολο. Αυτό στον ηθοποιό όμως μπορεί απλούστατα να δει ο σκηνοθέτης του σινεμά τι κάνει, ώστε την άλλη μέρα που τον άλλο μήνα που θα γυρίσει
το συνεχόμενο της σκηνής έξω από το σπίτι για να μπει μέσα στο σπίτι, νομίζω θα τον φέρει λιγάκι σε αυτό που έκανε πριν, ώστε στη διάθεση, ώστε να δένει αυτό. Μην είναι άλλος ρόλος έξω από την πόρτα και άλλος μέσα. Θέλει βέβαια και πολλές πρόβες και θέλει και μια καλή, ένα καλό δούλευμα πάνω στο χαρακτήρα, όπως είπαμε. Αν και βέβαια έχει υπόψη σου, Χριστό, ότι δεν μιλάμε για τη διάθεση του ηθοποιού, που είναι κάτι που το νιώθει περισσότερο ο ηθοποιός, όχι τόσο ο κόσμος αυτή την λεπτομέρεια. Θέλω να πω ότι ο ηθοποιός ξέρει έτσι κι αλλιώς το ρόλο του. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή κάτι μου συνέβη εκείνη την ημέρα που είχα γύρισμα, ενώ πήγαινα στο γύρισμα, ένας χαζός μου βγήκε έτσι με το μηχανάκι και παραλίγο θα του σκότωνα και θα τον χτυπούσα, εν πάση περιπτώσει, και μου άλλαξε τη διάθεση. Όταν θα πας στο γύρισμα θα ηρεμείς, θα κοιτάξεις, θα βρεις το ρόλο σου. Δηλαδή, όχι, μπαίνουμε σε έναν άλλο κόσμο όταν έχουμε να κάνουμε ένα έργο τέτοιο, ας πούμε. Και μάλιστα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, να το πω στους φίλους μας και σαν εμπειρία, πάντοτε εγώ σε όλες τις δουλειές έκανα συναδέλφων και δικές μου, που κρατούσαν, ξέρω, από μία μέρα έως και δύο μήνες και τρεις. Όταν τελείωνε αυτή όλη η διαδικασία, υπήρχε πολύ μεγάλη συγκίνηση. Υπήρχε ένας πόνος, μια θανάτου, δηλαδή μια κοινωνία η οποία χτίστηκε, αναπτύχθηκε. Τελειώσαμε, αγκαλιές, φιλιά, χαίρετε. Δεν ξαναβρισκόμαστε ποτέ. Ή ξαναβρισκόμαστε κάποτε, αν και όταν και εφόσον προκύψει. Και πάλι έχουμε αγκαλές και φιλές, λες και είχαμε να βρεθούμε από μια προηγούμενη ζωή, ας πούμε. Να σου πω ένα τραγικό αυτής της εποχής. Mm. Τι έχει γεννήσει αυτή η εποχή, Χρήστο. Mm. Λοιπόν, αυτό που λες ακριβώς. Εγώ πολλές φορές, είτε ταινία, είτε ακόμα και σύριαλ, και λέω ακόμα και σύριαλ γιατί είναι λίγο πιο πιεσμένα τα πράγματα στην τηλεόραση. Δεν κάνεις, ας πούμε, δεν έχεις ευκαιρίες να κάνεις και τόσο πολύ αυτό που θέλεις. Στο θέατρο έχεις περισσότερες και στο σίνεμα. Λοιπόν, όποια δουλειά έκανα, όταν τέλειωνε, ήταν για μένα ένα τέλος και ένα τέλος με συγκινεί πάντα. Mm. Πάντα, όταν λέω πάντα. Πρόσφατα ήμουνα σε μία δουλειά. Πήγα, γιατί ήταν κάποιοι στην παραγωγή φίλοι, πήγα δοκιμαστικά, θα έλεγα, και για λίγο, ας πούμε. Να μην κάνω αναφορά σε ποια δουλειά ήταν. Λοιπόν, όταν ήξερα ποια μέρα ήταν η τελευταία που θα είχα γύρισμα, για πρώτη φορά την περίμενα όπως περίμενα το απολυτήριο του στρατού. Όταν πηγαίναμε, γιατί είμαστε και η γενιά. Ως απελευθέρωση το είμαστε. Λέω, Θεέ μου, επιτέλους θα τελειώσει αυτό το κακό. Έχει και αυτό. Έχει λοιπόν εξελιχθεί έτσι το πράγμα στην εποχή μας, δυστυχώς. Ενώ η δουλειά μας έπρεπε να ήταν αυτό που ένιωθα μέχρι τώρα. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός, γιατί έχω... ο γιος μου πηγαίνει σε καλλιτεχνικό γυμνάσιο, δημόσιο, όπου έχει κατεύθυνση στο θέατρο. Mm. Λοιπόν, και επειδή τώρα έχει αλλάξει οι απόψεις για το θέατρο, καλά, έτσι κι αλλιώς, όποιες και να ήταν οι απόψεις του, η δουλειά μου είναι να τον βοηθήσω σε αυτό που θέλει, θα έλεγα ότι παρόλα που κατά βάθος θα ήθελα να τον βοηθήσω σε αυτό που κι εγώ έκανα, δεν με πολύ στεναχωρεί, ας πούμε, το ότι αρχίζει να λοξοδρομεί ο γιος μου. Διαφοροποιείται από την ναι, δική σου. Ναι, και αυτό, όχι βλέποντας το βιβλιοποριστικά, αλλά γιατί δεν θέλω να τον, πώς το λένε, να του χαλάσω την διάθεση και αυτό που κρύβει μέσα του και θέλει να το βγάλει. Μάλλον θα πρέπει να το ενισχύσεις αυτό. Ακριβώς. Οπότε, ναι, μπορεί να με στεναχωρεί που δεν κάνει αυτό που θα ήθελα υποσυνείδητα, αν θες, να κάνει το παιδί μου, αλλά
Άρα, προτιμώ λοιπόν, να εκφράζεται αυτός. Να είναι ο εαυτός του. Να είναι ο εαυτός του και να κάνει αυτό. Το κακό είναι ότι ο χρόνος περνάει, να παρευχεί, και για να το ολοκληρώσουμε λιγάκι, θέλω να πω το εξής, Τάσο, ότι όταν δουλεύουμε με ένα ρόλο, ας πούμε, προς τους φίλους μας που κάνουν κάποιες ταινίες, έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Καλά το γράψαμε, καλά μας το είπε ο σεναριογράφος ή εμείς που το γράψαμε και είμαστε σκηνοθέτες, και πάμε τώρα να το φορέσουμε πάνω σε έναν άνθρωπο και να το επιβάλλουμε. Το πώς θα διδαχθεί αυτό που σκέφτηκα εγώ στο γραφείο μου σε σένα τον επαγγελματία ερασιτέχνη, δεν έχει σημασία. Τον ηθοποιό που καλείται να κάνει κάτι. Είναι πάρα πολλοί τρόποι. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο, μόνο που υπάρχουν σχολές που περιγράφουν με ακρίβεια το πώς πρέπει να γίνει διδασκαλία ηθοποιού. Εγώ έχω να πω τουλάχιστον στους φίλους μας οι οποίοι δεν είναι σε κάποια σχολή. Καταρχήν, και το λέω πάντα, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, άσχετα αν γίνουν ή δεν γίνουν ηθοποιοί ή οτιδήποτε άλλο, το πέρασμά μας μέσα από μια δραματική σχολή. Έτσι κι αλλιώς. Για μας να μιλάμε, να στεκόμαστε, να επικοινωνούμε, να εκτεθούμε, να τσαλακωθούμε, να σαρκαστούμε, να αυτοσαρκαστούμε, να σαρκάσουμε. Όλο το παιχνίδι για την καλύτερη μας έκφραση και επικοινωνία. Έτσι. Αλλά εντάξει, αυτό είναι προσωπική άποψη. Ο τρόπος λοιπόν που διδάσκεται ποικίλει. Εγώ αυτό που έχω να πω στους φίλους μας είναι να το κάνουν όπως το αντιλαμβάνονται, να το πούν εγώ σε σένα τον ηθοποιό, και να προσπαθήσουν να βγάλουν το καλύτερο που μπορούν από αυτό που έχεις εσύ. Όχι να κάνεις αυτό που ακριβώς εγώ έχω μέσα στο μυαλό μου την ώρα που σε άλλες συνθήκες το έχω καταγράψει. Δεν ξέρω πώς το ακούς, αλλά αυτή είναι η άποψή μου γενικότερα στη διδασκαλία. Θα πρέπει να βγάλω τον καλύτερο σε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Θεωρώ ότι ας το πούμε, η συνεργασία ηθοποιού σκηνοθέτη πρέπει να είναι αυτή ακριβώς. Δηλαδή, ο σκηνοθέτης ξέρει το έργο του, έτσι. Το συζητάει με τον ηθοποιό σε σχέση με το ρόλο, λέει και ο ηθοποιός κάποια πράγματα, δοκιμάζεται με τον τρόπο που ξέρει να παίζει ο ηθοποιός, αφού υπάρχει ένας μια κατεύθυνση, δοκιμάζεται, αλλά μπορεί ο σκηνοθέτης να αποδεχτεί και άλλον τρόπο ερμηνείας και να τον φέρει κάπου χωρίς να του χαλάει τη συνταγή. Ακριβώς. Να το φέρει και να πει αυτό είναι, έχει ψυχή, γιατί και το θέατρο και ο κινηματογράφος νομίζω είναι ένα παζλ διαφόρων πραγμάτων που το καθένα έχει και μια αυτονομία και κολλάει κάπου στην ιστορία. Ένα σύνολο. Στην ιστορία. Εάν λοιπόν είναι ένα πράγμα που είναι άψυχο, δεν θα λειτουργήσει το παζλ. Κάτι. Έτσι. Ενώ εάν δει ότι σου φέρνει ένα ζωντανό, ένα αληθινό, μια ζωή σου φέρνει. Σου φέρνει την ψυχή. Σου φέρνει την ψυχή. Μπορείς εσύ να το μοντάρεις. Έτσι. Και να κολλήσει όλη αυτή η ιστορία, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να έχει αλήθεια αυτό που γίνεται. Εάν λοιπόν πετύχεις αυτό το πράγμα, σαν σκηνοθέτης, σαν σεναριογράφος, θα το καθοδηγείς, νομίζω, μπαίνω στα δικά σου χωράφια. Ναι, για να το κλείσω, θέλω να φαντάσω λίγο τη λέξη αλήθεια, στην οποία ποντάρω να πιστεύω, αλλά πόσο αντιφατικό είναι να μιλάμε για αλήθεια μέσα σε κάτι που είναι παραμύθι, θέαμα. Κατασκευασμένο. Όπως και να είναι, έχει την υποκειμενικότητα των δημιουργών του συν την υποκειμενικότητα των θεατών του. Δηλαδή, κανείς θεατής δεν θα περιγράψει με τον ίδιο τρόπο την ίδια ταινία που είδε την ίδια στιγμή, όπως έτσι, και για την παράσταση και για ένα βιβλίο. Το 50% του έργου είναι δικό του. Το άλλο κάνουμε εμείς. Άρα, εδώ μόνο που ποντάρω, όπως είπα, στην αλήθεια, μη λύθη, αλήθεια, μην ξεχνάμε τι να ξεχνάμε. Τι να θυμηθούμε, τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Είναι τόσο υποκειμενικά όλα αυτά. Και αυτόν τον καιρό που ζούμε μέσα σε εικόνες, παραμύθια, σενάρια, τηλεοράσεις κυρίως, πληροφορίες, ειδήσεις, ίντριγκες, νομοσιολογίες. Τι είναι αλήθεια. Κάνουμε ένα ψέμα λοιπόν και προσπαθούμε μέσα από αυτό να πούμε την αλήθεια. Ξαναλέω, ποντάρω. Η τέχνη πιστεύω ότι είναι ίσως ο μόνος τρόπος που μπορεί να τίνει
να προσεγγίσει την αλήθεια, αλλά που όμως για τον καθένα δημιουργό καλλιτέχνη εκφράζει την προσωπική του αλήθεια, εφόσον έχει το θάρρος να το εκδηλώσει, εκφράσει αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι η αναζήτηση, νομίζω, στην τέχνη. Δρόμος, λοιπόν. Ο δρόμος είναι. Ο δρόμος είναι. Αυτό συμφωνώ πολύ. Εδώ είναι ο δρόμος ή καρόδρομος. Ναι. Ενίοτε. Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας. Πρέπει να πω ακόμη, δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω ένα κομμάτι, ένα τρέιλερ από μια σπουδαία ταινία του Φρανσουά Τριφό, παλιά. Mm-hmm. Το Αμερικάνικη Νύχτα, δεν ξέρω να το θυμάσαι, είναι αρκετά παλιά ταινία. Όπου είναι ακριβώς μια ταινία φτιαγμένη μέσα σε ένα σενάριο που φτιάχνει μια ταινία. Μάλιστα. Τι σχέσεις αναπτύσσονται, ποια είναι η δουλειά του σκηνοθέτη, ποιοι είναι ηθοποιοί, τι έρωτες, τι μίση, τι συγκρούσεις. Και ο δύστυχος σκηνοθέτης εκεί δεν χρειάζεται μόνο να διδάξει ρόλους, πρέπει και όλους αυτούς να τους κρατήσει και σε μια... Έτσι, και, για να τους, και να τους δίνει ευκαιρίες να είναι δημιουργικοί, να τους φέρει σε ένα... Έτσι. Και να κατευνάσει και τη λίμπιντο του οπερατέρ ενδεχομένως. Ναι, αλλά να σου πω κάτι τώρα από τη θέση του ηθοποιού. Ναι. Σκέψου να έχεις ένα, να είναι ο ηθοποιός ο δύστυχος που να έχει ένα σκηνοθέτη δικτάτορα. Το λέω αυτό. Δεν θα ήθελα να μου μισθοποιούν. Τώρα θα είμαστε δικτάτορες, Τάσο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλιώς δεν. Τέλος πάντων. Θα τα ξαναπούμε τα σου. Ελπίζω. Εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Εδώ είμαστε. Αν είμαστε χρήσιμοι για τον κόσμο, γιατί όχι. Ο κόσμος το ξέρει. Εμείς θα μπουν 700.000 να πάρει 700.000 κλικ να πάρουν διαφήμιση. Δεν θέλουμε διαφήμιση. Δεν τα ξέρω αυτά. Καθόλου δεν μας αφορά. Όχι. Θέλουμε τους φίλους μας να κάνουν ταινίες, να τις φέρουν, να τις δούμε, να τις μιλήσουμε, να χαρούμε μαζί τους, να επικοινωνήσουμε σκέψεις, ιδέες, δικές σας εικόνες, δικές σας ταινίες. Ζήστε τη δική σας ζωή. Φίλε Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για τις πληροφορίες σου. Και εγώ ευχαριστώ. Για τις μνήμες. Και να έχουμε καλές γιορτές. Ακριβώς. Καλησπέρα, φίλοι μου, την επόμενη Κυριακή και πάλι μαζί σας. Να είστε καλά.